Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, καταρχήν. Καλώς σας βρήκα. Να μας πείτε δύο λόγια για τη σημερινή σας παρουσία και εμφάνιση εδώ. Ναι, σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να εμφανιστούμε για το Radio DJ. Σήμερα θα παρουσιάσω επίσης το καινούργιο μου τραγούδι που λέγεται Break Me. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Τώρα το καινούργιο το τραγούδι στο ίδιο στυλ πιστεύω όπως σας έχουμε γνωρίσει θα είναι. Ή περιμένουμε και εκπλήξεις τώρα με τα καινούργια τραγούδια. Βασικά το καινούργιο τραγούδι δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Είναι άλλο τελείως στυλ. Άρα... έκπληξη δηλαδή. Είναι, άρα θα είναι η πρώτη έκπληξη αυτό. Ακριβώς. Είναι πρώτη παρουσίαση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, σωστά. Γούρικη πιστεύουμε να είναι. Το ελπίζω. Τι περιμένουμε λοιπόν από εσάς τώρα αυτό έτσι το νέο στυλ, τι σηματοδοτεί για εσάς και τι θα είναι, πού θα κυμαίνετε? Καταρχήν ελπίζω να πάει καλά, να το αγαπήσει ο κόσμος και φυσικά μετά να κάνω περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και υπάρχει περίπτωση να πάω και στην Ευρώπη, σε ξένες χώρες δηλαδή, για να τραγουδήσω και εκεί το κομμάτι. Όπα, είμαι στην παγική λέξη. Είχαμε σήμερα το διαγωνισμό της Eurovision. 7η θέση για την Ελλάδα. Δεν είναι άσχημη. Είναι μια χαρά και το τραγούδι μας ήταν πολύ δύσκολο. Σαν άκουσμα για τους ξένους, οπότε νομίζω ότι πήραμε πολύ καλή θέση. Θα σας ενδιαφέρε κάτι τέτοιο, μια συμμετοχή του χρόνου ή του παραχρόνου? Ναι, γιατί όχι, νομίζω ότι μου πάει. Είναι τελικά για νέους ανθρώπους η Eurovision? Νομίζω πως ναι, αφού έχουμε νέους ανθρώπους, γιατί να μην το κάνουνε. Πώς πάει γενικά η μουσική σκηνή της χώρας? Δηλαδή, βλέπουμε ότι πλέον τα CD δεν τα πουλάνε καν στα δισκοπολία, τα πουλάνε στα περίπτερα ως ένθετα εφημερίδων. Αυτό δυσκολεύει λίγο την κατάσταση για τους νέους καλλιτέχνες. Γενικά είναι μια δύσκολη περίοδος, όλα αλλάζουν και στη μουσική φυσικά. Αλλά από την άλλη, το να παίρνεις ένα CD από το περίπτερο είναι ακόμα πιο προσιτό. Δηλαδή, μπορεί να το πάρεις πολύ πιο εύκολα από ότι το να πας στο δισκοπωλείο. Βέβαια, δεν έχει το ίδιο prestige, αλλά εντάξει, αυτά αλλάζουν όπως είπαμε. Δηλαδή, ο κόσμος θα συνειδήσει πάλι την καινούργια ιδέα.